Είδατε κάποιοι που ανοίξατε τις τηλεοράσεις σας Νωρίς το πρωί χωρίς το πρωί. παρακολουθήσατε κάποια επεισόδια να διαδραματίζονται έξω από την ΕΡΤ, Αντώνη, κυρίες και Ναι. κύριοι. Εκεί ήταν παρόν και ο βουλευτής Και δράμας είναι του παρόν. ΣΥΡΙΖΑ και είναι παρόν, είναι ακόμη στο σημείο, ο κύριος Χρήστος Καραγιαννίδης, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Καραγιαννίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έγιναν επεισόδια, έγινε επιχείρηση από την αστυνομία να εκδιωχθεί ο κόσμος μπροστά από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και έγινε και μάλιστα ήταν βίαιη αυτή η επιχείρηση. Χτυπηθήκαμε και εμείς και ο κόσμος που ήταν παρόν εδώ και ψεκαστήκαμε με χημικά. Μάλιστα. Αυτό βλέπουμε ότι η ώρα που έγινε είναι λίγο περίεργη. 6 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί, ακούστε, ποτέ έγινε μέσα 4,5 ώρα το πρωί δεν γίνεται παρέμβαση με εισαγγελέα με αστυνομικές δυνάμεις σε δημόσιο χώρο. Είμαστε πλέον σε αυτό το επίπεδο δημοκρατίας, όπου στις 12 η ώρα το βράδυ η κυρία Κουτζαμάνη, η εισαγγελέας, δίνει εντολή στον κύριο Γκίζη, που είναι ο εισαγγελέας που προείσταται σήμερα εδώ πέρα της επιχείρησης, από εισαγγελικής πλευράς εννοώ, και έρχεται 4,5 ώρα τα ξημερώματα. Αυτό ζούμε σήμερα. Αυτό θυμίζει άλλες εποχές, 4,5 ώρα το πρωί. Θυμίζει πάρα πολύ άλλες εποχές και να σας πω και το εξής, αυτή τη στιγμή είμαστε 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 2 βουλευτές του ΚΚΕ. Απαιτούμε από τον εισαγγελέα και τον στρατιωτικό διοικητή που προείσταται των αστυνομικών δυνάμεων να μπούμε μέσα στον χώρο της ΕΡΤ και αυτό το πράγμα μας απαγορεύεται. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος. Ο λόγος είναι ότι το κράτος έχει το δικαίωμα της βίας. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί έχουν παρατάξει 7 δημιουργίες των ΜΑΤ, έχουν κλειδώσει με αλυσίδες τις πόρτες και είναι από μέσα η αστυνομία και έχει κάνει κατάληψη στην ΕΡΤ. Τα ΜΑΤ τολμήσαν να ακουμπήσουν και εσάς. Όχι τολμήσαν να ακουμπήσουν, μας ξυλοφορτώνανε για 100 περίπου μέτρα μέχρι που μας φτάσανε στην πλατεία Αγίας Παρασκευής. Όχι απλώς τολμήσανε, τους επιδεικνύαμε την ταυτότητα και την ίδια στιγμή μας κλωτσούσανε και μας χτυπούσαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραπέμπει σε τελείως ακραίες καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας λυπεί απίστευτα, να βλέπουμε τους βουλευτές να σπρώχνονται και να τους φέρονται, λες και είναι... Όλον τον κόσμο, να σας πω κάτι, το ζήτημα είναι το εξής. Έτσι κι αλλιώς η σημερινή πράξη είναι μια εκτροπή και μάλιστα μια πολύ ισχυρή εκτροπή. Το δεύτερο είναι το ξυλοκόπημα που υπέστημεν όλοι όσοι ήμασταν παρόντες εδώ. Το τρίτο επίσης πράγμα είναι ότι για 2 ώρες μας είχαν κάνει ένα πι οι αστυνομικοί και δεν μας αφήναν να περάσουμε να έρθουμε μπροστά στην πόρτα της ΕΡΤ. Και το τέταρτο και σημαντικότερο, και αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, είναι ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία κλείσανε την ΕΡΤ εξέπεσε η διορία και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νόμος με τον οποίο έκλεισε η δημόσια τηλεόραση. Είναι παράνομη η κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 10 μέρες δεν έχει ψηφιστεί όπως έπρεπε, όπως είχε υποχρέωση η κυβέρνηση, δεν έχει ψηφιστεί ο αντίστοιχος νόμος για να υλοποιήσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Που σημαίνει ότι σήμερα η αστυνομία μαζί με τον εισαγγελέα έχουν κάνει κατάληψη σε δημόσιο χώρο και απαγορεύουν σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να μπουν μέσα και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τι έχετε σκοπό να κάνετε εσείς παραπέρα? Εμείς είμαστε παρόντες εδώ, καλούμε τον κόσμο να στηρίξει αλληλέγγυα την προσπάθεια των εργαζόμενων της ΕΡΤ. Θεωρούμε ότι η σημερινή πράξη είναι ένα ακόμα κατρακύλισμα σε αυταρχικοποιήσεις και εκδημοκρατικές και αντιδημοκρατικές πράξεις. Πιστεύουμε ότι η ΕΡΤ πρέπει να λειτουργήσει δημόσια, ελεύθερα και δημοκρατικά, όπως λειτουργεί τους τελευταίους 4 μήνες με τους εργαζόμενούς της, και θα είμαστε εδώ μέχρι να νικήσουμε.